Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο φόρουμ των Δελφών, στη δεύτερη μέρα. Καλώς ήρθατε στο πάνελ που έχουμε με θέμα την ηγετικότητα στην εποχή της τεχνολογίας. Πριν κάνω το δικό μου introduction, θα ήθελα να σας συστήσω τους σημερινούς μας ομιλητές. Θα αρχίσω από τα δεξιά-δεξιά μου. Τον κύριο Χρήστο Χαρπαντίδη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Παπαστράτος, επικεφαλής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη Philip Morris International. Και δεξιά μου, ο Χρήστος Καλογεράκης, CEO και co-founder της Shopflix, του ομίλου Μαρινάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να είστε εδώ μαζί μας. Και θα μπορούσα να σας πω για το βιογραφικό τους. Είμαι σίγουρη όμως ότι όλοι τους γνωρίζετε, ξέρετε περί τίνος πρόκειται, ξέρετε τις επιτυχίες που έχουν στο χώρο τους. Ήθελα όμως να τονίσουμε τα κοινά τους χαρακτηριστικά στο κομμάτι της ηγεσίας. Γιατί είναι και οι πυλώνες τους οποίους έχουμε δομήσει τη σημερινή μας κουβέντα. Έχω δίπλα μου δύο ανθρώπους που τολμούν, πρωτοπορούν, εξελίσσονται συνεχώς, καινοτομούν και οι καινοτομίες τους έχουν πολλές εκφάνσεις και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έχουν όραμα. Έχουν ένα γιατί με το οποίο πορεύονται. Και θα το δείτε στη συνέχεια πώς αυτό μπορούμε να το ξεδιπλώσουμε. Αν δύο πράγματα μας έμαθαν οι κρίσεις, και είμαι σίγουρη όταν μιλάμε για κρίσεις, αναφερόμαστε σε οικονομικές κρίσεις, στην πολύπλευρη κρίση που μας βρήκε με την πανδημία, στην πολύπλευρη κρίση μέσα από μια εισβολή, μέσα από έναν πόλεμο που έχει πάρα πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή, αλλά στην παγκόσμια οικονομία, σε διαφορετικά επίπεδα, ανέδειξαν δύο πράγματα, που είναι και οι δύο πυλώνες στους οποίους έχουμε δομήσει την κουβέντα μας. Ένα, την ανάγκη για ηγετικές δεξιότητες και τον αποσαφηνισμό του ρόλου της ηγεσίας, του ρόλου του ηγέτη. Και δύο, το να συμβαδίσουμε με την εποχή της τεχνολογίας. Γιατί συνήθως λέμε η νέα εποχή της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει νέα εποχή της τεχνολογίας. Η τεχνολογία έχει ροή. Η τεχνολογία κάθε μέρα μας βρίσκει με κάτι καινούριο. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνεχόμενη εξέλιξη. Και νομίζω ότι σε αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά έχω τους κατάλληλους ομιλητές δίπλα μου, γι' αυτό δεν θα χάσω άλλο χρόνο και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή γνωρίζω ότι είστε και φίλοι, να ξεκινήσω από τον παλιό. Γιατί ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, όπως γνωρίζουμε όλοι. Στην εποχή, λοιπόν, κύριε Χαρπαντίδη, της τεχνολογίας και της συνεχόμενης εξέλιξης, που έχουμε ανάγκη και από ηγετικές ικανότητες, τι μπορεί να μάθει μια καταξιωμένη και φτασμένη επιχείρηση από μια νεοφυή, και μετά τη σκητάλη θα πάρει ο κύριος Καλογιάκης να μας πει το αντίθετο. Τι μπορεί να μάθει μια φρέσκια επιχείρηση από μια καταξιωμένη επιχείρηση που όχι μόνο έχει ορίσει το δικό της δρόμο, αλλά ανοίγει και άλλους δρόμους για όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ, κυρία Παντέλη. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτού του σπουδαίας πολυήμερης συγκέντρωσης. Η εποχή, όπως είπατε, δεν είναι μόνο εποχή της τεχνολογίας, είναι και εποχή σαρωτικών αλλαγών στη γεωπολιτική, στην οικονομία, σε πολλές διαστάσεις της κοινωνίας, στο περιβάλλον. Σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια εποχή, κανένας δεν μπορεί να σταθεί, πρέπει να συνεχώς να αλλάζει, να μετασχηματίζεται και κανένας δεν μπορεί να σταθεί μόνος. Είναι η εποχή της συνεργασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολυσύνθετα προβλήματα, τις προκλήσεις της εποχής μας. Και σε αυτό το περιβάλλον, ο δικός μας μετασχηματισμός σε μια εταιρεία τεχνολογίας και επιστήμης μας απέδειξε πολύ νωρίς ότι δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε το παλιό μοντέλο λειτουργίας. Έπρεπε να αλλάξουμε, εκτός από τα προϊόντα μας που τα αλλάξαμε, και τρόπο λειτουργίας και κουλτούρα. Εκεί η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και κυρίως με νεοφυείς ήταν ιδιαίτερα ευεργετική. Εμείς για πολλά χρόνια βλέπαμε την σχέση μας με την νεοφυή επιχειρηματικότητα σαν ένα κομμάτι του ρόλου μας να υποστηρίξουμε ένα αναγκαίο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη αυτού του χώρου, αλλά πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε και εμείς πάρα πολλά να μάθουμε. Άρα από εκεί που τους στηρίζαμε με διαγωνισμούς και κάποιο funding, μπήκαμε σε συνεργασία, συνεχή αλληλεπίδραση. Εμείς μπορώ να πω ότι κερδίσαμε πολύ περισσότερα από όσα δώσαμε. Από εμάς βέβαια πήραν κάποιο τζίρο, ένα παράθυρο στον κόσμο, γνώση, governance. Πήραν και δουλειές στο εξωτερικό. Αρκετά ελληνικά startups όπως η Intel, η Icon, την Convert Group, βήκαν έξοδο σε άλλες χώρες της Philip Morris. Και εμείς βέβαια κερδίσαμε σε πολλά επίπεδα, σε φρεσκάδα, απόλυτα απαραίτητα στην εποχή μας, σε agility, σε ταχύτητα. Κλέψαμε και ταλέντο, να πω την αλήθεια. Οπότε αυτό μόνο θα συνεχίσει να ενισχύεται.
Κύριε Καλογεράκη, το αντίθετο ακριβώς θα σας ρωτήσω. Τι μπορείτε να μάθετε εσείς από μια καταξιωμένη επιχείρηση, μια φρέσκια επιχείρηση λοιπόν, τι μπορεί να διδαχθεί? Πολύ ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να μάθει πολλά πράγματα, να διδαχθεί πολλά πράγματα, γιατί η επιτυχία των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών, οι επιχειρήσεων που είναι πολλά χρόνια στο χώρο τους, μόνο μαθήματα μπορεί να δώσει. Βέβαια, για ένα startup σαν εμάς και για οποιοδήποτε νεοφυή επιχείρηση, είναι και επιτακτική ανάγκη. Αν σκεφτεί κάποιος ότι το 90% των startups κλείνουν στα πρώτα δύο χρόνια παρουσίας τους. Οπότε, εμείς προσπαθήσαμε να παντρέψουμε, αν θέλετε, πολλά πράγματα από τα οποία είπε ο κύριος Χαρπαντίδης, ο Χρήστος, χωρίς να χάσουμε βέβαια στοιχεία βασικά που πρέπει να έχει μια καινούρια επιχείρηση για να πάει γρήγορα και να πάει καλά. Το Shopflix, για να είμαι ειλικρινής, στηρίχτηκε σε κάποιες πολύ απλές δομές και κάποιες πολύ απλές αρχές που ήθιστε τα startups να μην τις κοιτούν από την αρχή. Το πρώτο κομμάτι είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ανθρώπινο δυναμικό. Πάρα πολύ σημαντικά για κάθε επιχείρηση μεγάλη είναι η ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, οι άνθρωποι μας, το μυαλό τους, η δύναμή τους. Όμως, σε ένα ξεκίνημά του ένα startup δεν έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με αυτό. Εμείς λοιπόν βάλαμε σαν αρχική μας προτεραιότητα, ακόμα και τότε που ήμουν ο πρώτος στην εταιρεία, ένα άτομο, μία μονάδα, πως κάθε ένας άνθρωπος που έρχεται στην εταιρεία να μπαίνει στις σωστές δομές και σε αυτά που χαρακτηρίζουν μια εταιρεία η οποία έχει 100 άτομα, 200 άτομα, 1000 άτομα προσωπικό. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα το κομμάτι. Πολύ μεγάλη εστίαση σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού. Το δεύτερο το κομμάτι ήταν το networking και οι συνεργασίες που κάνουμε με εξωτερικές εταιρείες. Networking, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα startup το έχει ανάγκη. Αν δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο, να μιλήσεις με γνωστούς, φίλους, με CEOs, με εταιρείες και να μπορέσουν αυτές και να είναι διαθέσιμες για να σε βοηθήσουν, χάνεις ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γνώσης. Επίσης, πολλές εξωτερικές συνεργασίες, προκειμένου να έρθει γρήγορα μέσα στην εταιρεία αξία. Οι μικρές εταιρείες έχουν τη λογική ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, σήμερα είναι και ένας φίλος μου που κάθεται γωνία αριστερά προς τα πίσω. Θυμάμαι όταν σήκωσα το τηλέφωνο και του λέω «Θεόφιλε, έχω ανάγκη σε αυτό». Η πρώτη του απάντηση ήταν «Θέλω να σε βοηθήσω». Άσχετα αν μετά κάναμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Άρα το κομμάτι του networking και το κομμάτι του να δώσω έργο σε εξωτερικές εταιρείες και να πάρω πολύ γρήγορα γνώση είναι σημαντική. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και ένα σημαντικό στοιχείο της ηγετικής ομάδας και της ηγεσίας. Γιατί δεν τα ξέρεις όλα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό ενός ηγέτη να ξέρει κάθε πρωί που ξυπνάει τι γνωρίζει η οργάνωση, τι γνωρίζει ο ίδιος και τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Τρίτο και σημαντικό κομμάτι, και επειδή ο Χρήστος μίλησε για governance, είναι η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας. Ξεκινάς πρώτη μέρα και είσαι ένας, μετά είσαι τρεις, μετά είσαι πέντε. Όλοι τα κάνουν όλα. Αν δεν βάλεις από την αρχή κάποιες δομές που μας τις έχουν διδάξει μεγάλες εταιρείες, τότε κινδυνεύεις να πας καλά, όχι να μην πας καλά, να πας καλά και να βρεθείς σε ένα σημείο στο οποίο τότε θα πρέπει να το κάνεις. Ρουτίνες, KPIs, targets, reporting, πώς παρακολουθείς τη δουλειά σου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα δεις από την πρώτη μέρα. Ξέρετε, ένα startup, αν έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε μία λέξη που το χαρακτηρίζει, η λέξη είναι χάος. Και το χάος είναι ωραίο. Το χάος σου δίνει ταχύτητα, το χάος σου φέρνει πάρα πολλές ιδέες, το χάος σε βοηθάει να κάνεις γρήγορα λάθη και να τα διορθώσεις. Το χάος όμως, αν παραμείνει για πάρα πολύ διάστημα, δεν είναι sustainable, δεν είναι βιώσιμο και μπορεί να εξοντώσει και τη διοικητική ομάδα και τον κόσμο. Εμείς, σαν Shopflix, για να κλείσω, ξεκινήσαμε πριν ένα περίπου χρόνο με μία μονάδα, όπως είπα. Πολύ γρήγορα πήγαμε στις τρεις. Πριν λανσάρουμε, είχαμε πάνω από 50 άτομα προσωπικό και μέσα σε δύο μήνες από τώρα η εταιρεία θα έχει φτάσει να έχει δημιουργήσει 100 θέσεις εργασίας. Άρα ένα startup το οποίο πολύ γρήγορα βγαίνει στην αγορά, θέλουμε να πάρουμε έτσι μια πολύ σημαντική θέση στην καρδιά των Ελλήνων καταναλωτών, αλλά θα μεγαλώσουμε και πολύ γρήγορα. Χωρίς αυτά που είπα, θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Άρα, κλείνοντας την πρώτη ερώτηση, νομίζω ο κ. Χαρπαντίδης, που είναι πιο παλιός, θα συμφωνήσει ότι χρειάζεσαι το ένα στον άλλον.
Είναι αλήθεια. Μπορώ όμως, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Καλογεράκη, γιατί αυτά που είπε είναι πολύ σωστά. Πότε το νεοφιές Shopflix θα συνεργαστεί με την Παπαστράτος, κύριε Καλογεράκη? Τι θα γίνει, θα κάνουμε δουλειά ή όχι? Καταρχήν δεν είχα προετοιμαστεί για ερώτηση, οπότε θα σας κάνω κι εγώ μετά μία. Νομίζω εξαρτάται από την ομάδα σας και από την Κωνσταντίνα, μάλιστα, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και πιστεύω πολύ γρήγορα. Έρχεται λοιπόν. Έρχεται. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί υπάρχει και ένα ωραίο κλίμα και αυτό είναι το πιο βασικό. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση, στο δεύτερο θέμα που θέλουμε να αναπτύξουμε. Και τώρα θα ξεκινήσω από τον κύριο Καλογεράκη, σαν μια φρέσκια επιχείρηση. Όπως όλα τα startup, έχετε ως στόχο το scaling, την εκθετική ανάπτυξη. Πώς μπορούμε μέσα από τις ηγετικές ικανότητες, μέσα από το κομμάτι δηλαδή της ηγεσίας, αλλά και της τεχνολογίας, να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί? Από το hiring process, γιατί γνωρίζω ότι τα συζητάγαμε και πριν, μέχρι το professional development και την επένδυση σε νέους ανθρώπους, μέχρι το work ethic που έχει ένας ηγέτης, αλλά και τη συμπερίληψη που μπορούμε να έχουμε πλέον στις επιχειρήσεις μας. Το scaling πάρα πολύ σημαντικό σε ένα startup, γιατί πολύ γρήγορα πρέπει να πατήσει τα πόδια του, να βρει το δρόμο του, και για να είμαστε και ειλικρινείς, επειδή είμαστε εμπορικές επιχειρήσεις, αυτό έρχεται και με νούμερα και με πωλήσεις και με τα σωστά KPIs. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι και με τις μεγάλες εταιρείες, scaling υπάρχει και στις μεγάλες εταιρείες. Απλά εκεί που θα έλεγα ότι την πατάνε πολλές φορές είναι ότι γίνεται σε τμήματα ή γίνεται σε departments. Και είναι πολύ πιο δύσκολο σε μια μεγάλη εταιρεία να δεις το scaling σε full scale. Στη δική μας περίπτωση, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε δεν πρέπει να τα χάσουμε με τίποτα και τα ακολουθούμε πάρα πολύ πιστά. Το πρώτο κομμάτι είναι το ταλέντο. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο Ελλήνων εκεί έξω. Η δική μας η δουλειά είναι η διαρκής ανέβρεση, αναζήτηση θέσεων και ταλέντου, ταλαντούχων παιδιών, ακόμα και αν δεν έχεις τις θέσεις να τις καλύψεις. Γιατί όσο μεγαλώνεις, οι θέσεις θα δημιουργούνται συνέχεια. Άρα πάλι ξεκινάω από το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και πώς μπορείς να προσεγγίζεις πάντα το κατάλληλο ταλέντο και τα κατάλληλα μυαλά για τον στόχο που έχεις βάλει και για την στρατηγική της εταιρείας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η λήψη αποφάσεων και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που θα έλεγα δυσκολεύει πάρα πολλούς οργανισμούς. Πρέπει να αποφασίσεις από την πρώτη μέρα, και συγγνώμη για το πρέπει, αλλά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός που πιστεύω ότι θα αναφέρω, ποιος είναι ο σωστός τρόπος λήψης αποφάσεων στην εταιρεία σου. Δεν μπορεί πάντα να αποφασίζει το management team, δεν μπορεί πάντα να αποφασίζει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί πάντα να αποφασίζει μια ομάδα. Άρα πρέπει να σπάσεις όλα τα κομμάτια, να δεις τι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται και να μοιράσεις την μπάλα, να δώσεις αποφάσεις που θα τις παίρνει κατευθείαν η ομάδα χωρίς να σε ρωτήσει. Εγώ προτιμώ να κάνουν πράγματα, να τα βλέπουμε ακόμα και αν είναι λάθος και μετά να τα διορθώνουμε, παρά όλα να έρχονται στη διοικητική ομάδα, γιατί αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο, όπως λέμε, bottleneck. Σαφώς, επειδή η ομάδα σε ένα startup πολλές φορές έχει την όρεξη, τη διάθεση, αλλά και την απειρία, πρέπει ένα μέρος των αποφάσεων να έρχεται στη διοικητική ομάδα και πολλές φορές και στον ηγέτη. Άρα το κομμάτι της λήψης αποφάσεως είναι πολύ σημαντικό. Εμπιστοσύνη στον κόσμο. Όταν μιλάμε για startup, όταν μιλάμε για scaling, όταν μιλάμε για ταχύτητα, η ταχύτητα ποτέ δεν συμβαδίζει, δεν θα πούμε την ποιότητα, αλλά με το να τα κάνω όλα σωστά. Θα γίνουν λάθη. Πρέπει να είσαι εκεί, να τα παρακολουθείς, να εύχεσαι ότι τα λάθη που θα γίνουν να μην είναι πάρα πολύ μεγάλα, να τα διορθώνεις και να χτίσεις μια κουλτούρα ότι ναι στο λάθος, τουλάχιστον να μην ξαναγίνει την επόμενη φορά το ίδιο λάθος. Εκεί ο ρόλος της ηγεσίας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί χρειάζεται να είσαι ο πρώτος που ξυπνάς και φτάνεις στο γραφείο, ο τελευταίος που θα φύγεις σε ένα startup και να έχεις βεβαιωθεί ότι ο κόσμος θα έχει φύγει να πάει να ξεκουραστεί. Είναι πολύ μεγάλο το κοινό, αλλά θα σας πω ότι σήμερα που σας μιλάω είμαι exhausted. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα δεν έφυγα από το γραφείο πριν τη μία μισή ώρα το βράδυ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στο δικό μου το μυαλό να ξέρω ότι είμαι εκεί, ότι δίνουμε πάρα πολλές λύσεις στα παιδιά με εργαλεία και με αποφάσεις. Άρα βάζω σε αυτό για να κλείσω και το κομμάτι της σκληρής δουλειάς που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε. Κύριε Χαρπαντίδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι σαν πιο παλιός και πιο έμπειρος σε αυτό το κομμάτι? Είναι γεγονός ότι όταν μιλάς για scaling, σκέφτεσαι μικρές εταιρείες που κάνουν scale up. Θα συμφωνήσω με τον Χρήστο ότι με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, όταν είσαι σεταρισμένος για ανάπτυξη, scaling up είναι.
Επειδή με ενδιαφέρει βέβαια το κομμάτι των startups και scale-ups, συμμετείχα σε ένα, και είναι πολύ σχετικό με την κουβέντα μας, σε ένα workshop πριν 2 με 3 εβδομάδες, όπου εκεί μια εταιρεία συμβούλων συγκέντρωσε πολύ καλούς εκπροσώπους του ελληνικού οικοσυστήματος, startups, scale-ups, venture capital, τράπεζες, συμβούλους και εκπροσώπους μεγάλων εταιριών, για να συζητήσουμε τα θέματα και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθηθούμε. Ένα από τα ενδιαφέροντα της μέρας ήταν ότι το 50% της κουβέντας γινόταν για χρηματοδότηση, γιατί προφανώς αυτή είναι το αέρας που δίνει ζωή στο οικοσύστημα. Πιστεύω όμως ότι αυτό είναι το επακόλουθο. Αν θα ήθελα να συμπληρώσω 2-3 στοιχεία ακόμα σε αυτά που είπε ο Χρήστος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει καταρχάς όλοι μας να έχουμε ξεκάθαρο το why, το γιατί επιχειρούμε, και ακόμα αν χρειαστεί, που πολλές φορές στα startups χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε στόχους, όταν ξέρεις το γιατί θα πας σίγουρα. Human centricity, ανθρωποκεντρικά, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι πελάτης ή καταναλωτής, είναι άνθρωποι κυρίως, είναι εργαζόμενοι, είναι καταναλωτές, και αυτό εάν το πρέπει να το αντιμετωπίζουμε συνολικά, και αν χτίσεις την επιχείρηση γύρω από αυτό, σίγουρα είσαι κερδισμένος. Και αυτό βέβαια έχει σχέση και με το τρίτο θέμα που είναι κυρίαρχο, είναι η βιωσιμότητα. Ιδίως το κομμάτι της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που είναι βασικό κομμάτι της ανάπτυξης, δεν μπορεί να εννοείται χωρίς η ανάπτυξη αυτή να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι το μέλλον, πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα. Και μετά, αν έχεις αυτά τα τρία στοιχεία, η χρηματοδότηση θα έρθει. Είμαι αισιόδοξος για το δικό μας οικοσύστημα και πιστεύω σε καλύτερες μέρες, ιδίως όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα δίπλα. Πιστεύετε σίγουρα σε καλύτερες μέρες, αλλά οι καλύτερες μέρες για να έρθουν πρέπει να έρθουν και περισσότερες επενδύσεις, που μας πάει στην επόμενη μας ερώτηση και τελευταία πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ενημερωτική. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πάρει πολύ πληροφορία σήμερα, αλλά και πολύ motivation για να ξεκινήσει να οραματίζεται καινούργια πράγματα. Τι πρέπει να γίνει ή τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα για να γίνει ένα πραγματικό innovation hub, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδυτές? Και μιλάω σε εσάς, κύριε Χαρπαντίδη, γιατί το 2017 καταφέρατε να φέρετε μια πολύ μεγάλη επένδυση από τη Philip Morris στην Ελλάδα, ύψους 300 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αμεληταίο ποσό και είναι ένα τεράστιο βήμα, και το καταφέρατε μόνος σας. Ποια ήταν τα δυνατά σας χαρτιά ώστε να τους πείσετε να επενδύσουν στην Ελλάδα? Η δική μας επένδυση ήρθε σαν μέρος της μεγάλης αλλαγής που κάνουμε με τα σχηματισμού μας, και μπορέσαμε και τοποθετήσαμε την Ελλάδα σε ένα υγιές και έτσι σε ένα θετικό περιβάλλον για επενδύσεις, παρά τις δυσκολίες, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για να πάρω την ερώτηση και να τη βάλω στο γενικότερο περιβάλλον για το πώς η Ελλάδα μπορεί να μάθει από αυτά τα παραδείγματα και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που είπατε, να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο καινοτομίας, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο. Προφανώς είναι πολύ διάστατο. Δεν θα πάρω χρόνο να επαναλάβω ή να αναλύσω τα προφανή, όπως την άρση της γραφειοκρατίας. Προηγουμένως που μιλούσαμε με τον Χρήστο, είπε νεοφυής επιχειρηματικότητα και γραφειοκρατία δεν νοείται. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για financing. Έχουν πολύ μεγάλο ρόλο και ευθύνη οι τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια. Πρέπει να γίνει εύκολη πρόσβαση στους πόρους του RRF. Πρέπει να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Πρέπει να δώσουμε με διάφορους τρόπους συμβουλές, συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν στις νεοφερείς επιχειρήσεις με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτό είναι κάτι που οι μεγάλες εταιρείες όπως εμείς μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε. Και βέβαια πρέπει να δημιουργηθούν και οι υποδομές, έτσι ώστε να βρεθούν αυτές οι επιχειρήσεις, οι νεοφυείς, κοντά με τα πανεπιστήμια, κοντά με τις μεγάλες εταιρείες, κοντά με τις τράπεζες και τις συμβουλές εταιρείες συμβούλων. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν initiatives όπως το Τεχνολογικό Πάρκο στη Θεσσαλονίκη, οι χροποί που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτά τα hub. Χρειαζόμαστε πολλά από αυτά και η λύση είναι εκεί. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν συμφωνείς.
Θα μπορούσα να μην απαντήσω την ερώτηση αυτή, γιατί ο Χρήστος με κάλυψε. Απ' την άλλη, θα τολμώ να μοιραστώ μαζί σας ότι όταν με ρωτάνε για Innovation Hub και η χώρα, πώς μπορεί να γίνει κτλ., δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απαντήσω. Και ο λόγος που δυσκολεύομαι να απαντήσω είναι ότι πιάνω τον εαυτό μου καταρχήν να λέει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Σαφώς η πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα, γιατί το να δημιουργηθεί καινοτομία στη χώρα ακόμα περισσότερη και Innovation Hubs δεν είναι μόνο δουλειά των επιχειρηματιών. Σαφώς, όπως είπε ο Χρήστος και συζητούσαμε πριν, έννοιες όπως γραφειοκρατία και νεοφυής επιχείρηση είναι δύο έννοιες πολύ διαφορετικές. Σαφώς πρέπει να έρθουμε κοντά στα πανεπιστήμια περισσότερο. Αλλά αν με ακούσετε τώρα, πιάνω τον εαυτό μου και εγώ να επαναλαμβάνομαι σε ερωτήσεις που μου έχουν κάνει και να λέω το ίδιο πράγμα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Νομίζω δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Θεωρώ ότι αυτό το, η συζήτηση και η έννοια πώς θα δημιουργηθεί ένα Innovation Hub, φοβάμαι ότι θα γίνει μια πολύ ωραία καραμέλα, την οποία θα τη συζητάμε όλοι και δεν θα ξέρουμε γιατί συζητάμε. Όταν στο μυαλό μου σκέφτομαι το Innovation Hub, σκέφτομαι το community που λέγαμε παλιά στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το community υπήρχε. Δεν το δημιουργήσε κανένας. Αυτό που έκαναν οι εταιρείες ήταν δημιούργησαν προϊόντα, εργαλεία, τεχνολογίες, προκειμένου να δώσουν αξία σε αυτό το community. Άρα εγώ θεωρώ ότι το προϊόν υπάρχει, η γνώση υπάρχει, η καινοτομία υπάρχει, οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι εκεί. Αυτό που μας λείπει είναι ο συνδετικός κρίκος που θα του δώσει μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Η πολιτεία πρέπει να μπει στο παιχνίδι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές που φέρνουν πάρα πολύ μεγάλη γνώση απ' έξω, πρέπει να βοηθήσουν. Συμβουλευτικές εταιρείες. Η αξία που εγώ πήρα σαν εταιρεία ελληνική από τον Βασίλη τον Αντωνιάδη, ήταν που κάθεται και μπροστά, είναι τεράστια. Μία γνώση που μπορούσε ανά πάσα στιγμή να σου φέρει όποιον ήθελε στο τραπέζι και να σε βοηθήσει. Άρα εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να έχουμε ένα κοινό όραμα. Γιατί κινδυνεύουμε, αν ένας επιχειρηματίας φτιάξει ένα Innovation Hub, είναι λογικό ότι η πρωταρχική του ανάγκη είναι να δημιουργήσει κάτι προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εταιριών του ομίλου του. Εμείς μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο, το οποίο θα πάει σε επίπεδο χώρας. Άρα, ελπίζω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει όμως να γίνει γρήγορα. Χθες, αλλιώς θα χάσουμε το τρένο. Μάλιστα. Άρα σήμερα πήραμε και πληροφορία και έμπνευση και τροφή για σκέψη. Να βάλω και λίγο αισιοδοξία συνταγή. Θα βάλετε αισιοδοξία, γιατί θα σας δώσω και από ένα λεπτό, βλέπετε το ρολόι εκεί, στον καθένα. Να βάλεις και αισιοδοξία, να μας πείτε και τι μάθατε ένας από τον άλλον. Η αρχή έχει γίνει. Άρα αυτό που περιγράφει ο Χρήστος, η αρχή ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, έχει ξεκινήσει, πρέπει να του δώσουμε κλίμακα. Μάλιστα. Και η ερώτηση είναι... Τι έχετε μάθει από τη σημερινή μας κουβέντα ο ένας από τον άλλον. Χρήστο, you wanna go? Εγώ έχω μάθει ότι αυτό που έμαθα σήμερα, αν και γνωρίζομαι με τον Χρήστο πάρα πολύ καλά, είναι ότι η Philip Morris είναι μια εταιρεία παράδειγμα. Μπορεί να λέει και να της αρέσει ότι είναι μια μεγάλη εταιρεία, είναι και το ξέρουμε όλοι, αλλά έχει απίστευτα χαρακτηριστικά, πολύ ωραία χαρακτηριστικά ταχύτητας, καινοτομίας, δημιουργίας και φαίνεται από αυτά που ακούσαμε από τον Χρήστο ότι είναι διατεθειμένη και να βοηθήσει τους τριγύρω της. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, σημαντικό και απογοητευτικό. Πολύ γρήγορα, Χρήστο, θα μου επιτρέψεις. Θα μου επιτρέψεις όμως, αυτό που έκανε ο Χρήστος προσωπικά, ως ένα, πες ότι δεν είσαι εδώ, να αφήσει μια μεγάλη εταιρεία με μια πολύ πετυχημένη καριέρα και να πάει να ρισκάρει για μια ιδέα, ένα όραμα, το οποίο πραγματικά είχε στο μυαλό του, αλλά κυρίως στην ψυχή του, είναι πραγματικά σπουδαίο και γι' αυτό υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν. Δείχνει τον δρόμο, το ρίσκο που έχει πάρει και προσωπικό και βέβαια επιχειρηματικό είναι μεγάλο, αλλά δείχνει τον δρόμο σε όλους εμάς, σε όλους τους ενδιαφέροντες και μακάρι να έχουμε πολλούς Χρήστους Καλογεράκηδες στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να έχουμε πολλούς σαν και εσάς και σαν τους δυο σας, και νομίζω ότι αν και εγώ μπορούσα να προσθέσω στα λίγα δευτερόλεπτα που έχουν απομείνει στη συζήτησή μας τι έμαθα από εσάς κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, είναι ότι, όπως είχε πει και ο Μάρκ Τουέιν, είναι δύο οι σημαντικές μέρες στη ζωή σου. Η μία είναι όταν γεννιέσαι και η άλλη είναι όταν καταλαβαίνεις το γιατί. Και όταν ξέρεις το γιατί, όταν έχεις αυτό το why που λέγατε πριν, κύριε Χαρπαντίδη, είναι πολύ εύκολο να μάθεις το πώς.
Άρα είναι πολύ εύκολο να περάσεις από την ιδέα στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.